Συζητάμε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε του κυρίου που είναι σήμερα εδώ. Ω ΚΚΕ έχουμε κάνει ειδικέ ημερίδε για τα ζητήματα τη πολιτική προστασία, αλλά και των νέων δεδομένων, όπω λέτε, και έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα και με ειδικού οι οποίοι έχουν καταθέσει τι επιστημονικέ του απόψει. Είναι μια βολική, να το πω έτσι, θέση το να διαχέονται οι ευθύνε στους Δήμους, στις Περιφέρειες κλπ. Εμείς θεωρούμε ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί παρά να είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους ενός συνολικά κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού που πρέπει να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, συνολικά ε, την, ε, τους κινδύνους από φωτιέ, πυρκαγιέ, σεισμού, αλλά και όλα αυτά που λέτε τέλο πάντων, που δεν ξέρω αν πράγματι είναι κρίση, κλιματική ή αλλαγέ ή κλιματική αλλαγή, γιατί υπάρχει και αυτή η συζήτηση συνολικά. Αν υπάρχει κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, τι είναι αυτό που υπερτερεί και γιατί το ένα και το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι σήμερα τη σημερινή συζήτηση, αν και θα μπορούσε να ανοιχτεί αυτό το ζήτημα. Η ουσία είναι ότι σήμερα υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο. Σαράντα χρόνια τώρα καμία κυβέρνηση η οποία διατέχθηκε μία την άλλη δεν κατάργησε κανένα νόμο η μία της προηγούμενης. Όλοι λοιπόν διαχειρίστηκαν συνολικά τα δάση, τη γη, τις παραλίες κτλ. με βάση αν θέλετε εδώ τους σχεδιασμούς που έχει το μεγάλο κεφάλαιο για επενδύσεις και πληρώνουμε εδώ συνολικά αυτό το σχεδιασμό. Εμείς, για να μην μακρηγορήσω και να πειθαρχήσω σε αυτό που είπε ο Πρόεδρος, γιατί υπάρχει άλλη δουλειά, θέλω να πω ότι ε, σαν ΚΚΕ, τις προτάσεις που έχουμε καταλήξει, είναι ότι σήμερα απαιτείται να εκπονηθεί ένας ολοκληρωμένο ουσιαστικός επιστημονικός σχεδιασμός συνδυαστικής αποτίμησης για το σύνολο των κινδύνων φυσικών και τεχνολογικών με ευθύνη και χρηματοδότηση του κράτους. Χωρίς χρηματοδότηση προφανώς δεν γίνεται τίποτα. Όταν δίνει το 0,04% για τα δάση, όταν υπάρχουν δασικέ υπηρεσίε χωρί έναν δασεργάτη, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κοροϊδία. Είναι υποτίμηση τη νοημοσύνη του λαού μα. Λέμε να λυθούν όλα τα αναγκαία άμεσα μέτρα πρόληψη, εκδήλωση καταστροφών, και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών του, όπω ολοκληρωμένο σχεδιασμό των απαραίτητων έργων υποδομή, αντιπλημμυρική προστασία, ολοκληρωμένη διαχείριση των δασών, μέτρα προσεσμικού ελέγχου και προστασία για τα δημόσια κτίρια. 9.000. Σχολεία είναι ανέλεκτα ακόμη, κύριε Λέκα, το έχετε πει και είναι έτσι. Θα μου πείτε, δεν έχετε ευθύνη εσείς, έχει ευθύνη το κράτος, το οποίο θα έπρεπε ήδη να έχει στην προτεραιότητά του αυτά τα έργα που είναι θέμα που αφορά τη ζωή και ε, την περιουσία του ίδιου λαού μα. Ε, Επίση, στου χώρου συγκέντρωση πολλών ανθρώπων, ουσιαστικό και συνεχώ έλεγχο τη ατυχή επάρκεια και ασφάλεια σε όλων των κτηρίων, αποτίμηση κινδύνου, συνεχή έλεγχη και λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ελαχιστοποίηση του κινδύνου στι τεχνολογικέ εγκαταστάσει. Που εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα που δυστυχώς είναι ανοιχτό, είναι σοβαρό και νομίζω ότι ε, χρειάζεται μεγαλύτερη ε, προσοχή πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Να εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό αντιμετώπιση τεχνολογικών και φυσικών καταστροφών, εκπαίδευση, όπω είπατε, και ενημέρωση του πληθυσμού, κρατική χρηματοδότηση για ανάπτυξη τη έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση. Χωρί έρευνα δεν μπορεί να κάνει τίποτα οργάνωση τη πολιτική προστασία, τη αντιμετώπιση φυσικών και, τεχ, και τεχνολογικών καταστροφών σε επίπεδο δομή υποδομών, εξοπλισμού, σχεδιασμού και αντιμετώπιση να είναι αποκλειστική μερίμνα λέμε και ευθύνη του κράτους, με καθορισμένους ρόλους για όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τα κρατικά όργανα. Να ενισχυθούν ουσιαστικά οι κρατικοί μηχανισμοί αδειοδότησης, ελέγχου και εποπτεία των εγκαταστάσεων και να ανατραπεί το ισχύον πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης που διευκολύνει την τοποθέτηση και τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων στην κατεύθυνση ολοκληρωμένη επιστημονική εκτίμηση του συνόλου των επιπτώσεων από μια εγκατάσταση σε κανονική λειτουργία, σε ατύχημα και κατά την απόστασή τη. Να καταργηθεί το πλαίσιο χρήσεων γης, η αντιδραστική δασική νομοθεσία που ψήφισαν οι κυβερνήσει τόσο τη Νέα Δημοκρατία του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ και διασφαλίζει τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου και υποτάσσει το περιβάλλον στο κέρδο και καθιστά αδύνατη την ουσιαστική πολιτική προστασία. Να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προπολογισμό και να ανησυχθούν μαζικά με μόνιμο προσωπικό και με όλο το απαιτούμενο εξοπλισμό όλες οι κρατικές δομές πρόληψης, διαχείρισης και πολιτικής προστασίας, υγείας και εκτίμησης και πρόγνωσης των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών με μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμό. Να χρηματοδοθεί το σύνολο των αναγκαίων τεχνικών μέσων για την αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Να προχωρήσουν άμεσα η τακτική ενημέρωση και εκπαίδευση του λαού για το σύνολο των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, η διαμόρφωση κατάλληλη εκπαιδευμένου προσωπικού έκτακτη ανάγκη, η εγκατάσταση η λειτουργία πληροφοριακού συστήματο διαχείριση κινδύνων σε κάθε περιοχή με ευθύνη του κράτου, να διασφαλιστεί η άμεση και ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των πληγέντων από καταστροφέ, πλημμύρε, σεισμού, φωτιέ να υπάρξει προσανατολισμό των ελεκτικών μηχανισμών του κράτους στον έλεγχο της εγωδικής ευθύνη για την ουσιαστική και συνδυασμένη εφαρμογή των κανονισμών για την εργασιακή και δημόσια ασφάλεια. 2.200 οι νεκροί είναι τα τελευταία χρόνια, κύριε Λέκα, τα εργατικά, τα εργοδοτικά εγκλήματα, λέμε. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προς την κατεύθυνση κάλυψης το συνδυασμένων λαϊκών αναγκών για ασφαλή, ποιοτική, φτηνή κατοικία που θα καλύπτει το σύνολο των σύγχρονων προδιαγραφών. Τελειώνοντας θα μου πείτε πού δεν βρουν τα χρήματα. Mm. Νομίζω ότι προτεραιότητα, αν είναι οι λαϊκές ανάγκες, μπορούν τα χρήματα να αλλάξουν κατεύθυνση. Εκεί που πάνε σήμερα να χρηματοδοτήσουν ανάγκες υπηρεσικών ε, επεμβάσεων ανάγκε εξοπλισμού του ΝΑΤΟ, ανάγκε τέλο πάντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων των πολιεθνικών, να πάνε λοιπόν για τι ανάγκε του λαού. Αυτή είναι η θέση μα, αυτό στηρίζουμε και πιστεύω ο λαό έχει κρίση, Είμαι, βλέπει ότι τα τελευταία χρόνια είναι έρμεο των φυσικών καταστροφών, τη φωτιά, τη πλημμύρα, των σεισμών και δεν μπορεί να ανεχτεί άλλο μια τέτοια πολιτική που τον έχει έκθετο σε αυτά τα φυσικά φαινόμενα.